Αγαπητοί μου ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Σας εύχομαι την ευλογία του Θεού των φωτισμών του Παναγίου Πνεύματος. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πολύ σοβαρό και πολύ σημαντικό, που εάν δεν το προσέξουμε μπορεί να αστοχήσουμε στην πορεία της πνευματικής μας ζωής. Θα πω μερικές σκέψεις με πόνο και με αγάπη γύρω από το θέμα των μικροϋποχωρήσεων, γύρω από το θέμα της αβαρίας που πολλές φορές άστοχα και απρόσθεκτα κάνουμε στην συνείδησή μας. Η πνευματική ζωή θέλει ακρίβεια και ειλικρίνεια. Ή αρχίζουμε και πορευόμεθα το χριστιανικό δρόμο με όρεξη, με διάθεση συνέπειας, με αγωνιστικό πνεύμα και με απόλυτη ειλικρίνεια, ή διαφορά, ή διαφορετικά με συγχωρείτε, εάν είναι θα εύκολοι σε ασυνέπειες, σε μικροϋποχωρήσεις και μικροαβαρίες στη συνείδηση, τότε δεν είναι ποτέ δυνατό να έχουμε ικανοποιητική την πορεία. Είναι πολύ συχνή σκέψεις. Τούτο δεν πειράζει. Εκείνο δεν είναι βαρύ. Αυτό είναι μικρό. Είμαι εύκολοι στο να μικρύνουμε στα μάτια μας τις πτώσεις μας και τις αποσυξίες μας. Δικαιολογούμε πολύ εύκολα τον εαυτό μας. Συνήθως είναι θα πολύ αυστηρή τιμητέ των άλλων, ενώ στον εαυτό μας εύκολα χαριζόμεθα. Εύκολα επιτρέπουμε μικροϋποχωρήσεις με τη σκέψη ότι δεν είναι καν και πολύ βαρύ. Έτσι, κάνουμε πολλές φορές μικροϋποχωρήσεις σε λογισμούς που δεν είναι πάντοτε πολύ καλοί. Μικροϋποχωρήσεις σε κάποια κακή διάθεση που δεν τη διώξαμε αμέσως. Μικροαβαρίες στα μάτια που τα αφήνουμε απρόσεκτα να εισραίουν δηλητήριο στην ψυχή μας. Μικροαποσεξίες στα συναισθήματά μας που κάποτε, αν δεν τα προσέξουμε, μπορεί να μας δέσουν επικίνδυνα. Όμως, τα μικρά πολύ εύκολα φέρνουν τα μεγάλα. Οι μικρές υποχωρήσεις στη συνείδηση πολύ εύκολα μπορεί να οδηγήσουν σε σφάλματα μεγαλύτερα. Μικροαβαρίες στην εφαρμογή του πνευματικού μας προγράμματος μπορεί να φέρουν πλήρη χαλάρωση της πνευματικής μας ζωής. Μικρό ψηματάκι, όταν επαναλαμβάνεται απρόσεκτα, εύκολα εθίζει το εσωτερικό μας στο μεγάλο ψέμα. Μικρή κλοπή που απερίσκεπτα επιτρέψαμε στον εαυτό μας, μπορεί να μας εθίσει σε κλοπή μεγαλύτερη. Μικρή υποχώρηση στις ηθικές αρχές μας, μπορεί αύριο να φέρει άμβληση του ηθικού μας αισθητηρίου. Μικρή χαλάρωση των πνευματικών μας πεποιθήσεων και των πνευματικών μας ασκήσεων μπορεί να οδηγήσει σιγά σιγά σε εγκατάλειψη του πνευματικού μας προγράμματος. Το μικρό εύκολα ανοίγει την πόρτα του μεγάλου. Μικρό ρήγμα σε έναν τοίχο, εάν εν καιρός δεν επιδιορθωθεί, μπορεί να φέρει την κατάρρευση. Μικρή υποχώρηση του φράγματος που προστατεύει την κήτη ενός ποταμού μπορεί να φέρει την πλημμύρα και την καταστροφή. Εύκολα τα μικρά γεννούν τα μεγάλα και χρειάζεται πολύ προσοχή στις μικροϋποχωρήσεις και μικροαβαρίες στη συνείδησή μας. Συνεχίζω
αγαπητοί μου ακροατέ, τη σκέψη μου πάνω στο θέμα της επικινδυνότητος των μικροαβαριών και μικροϋποχωρήσεων στη συνείδηση. Η συνείδησή μας έχει ανάγκη πολλής προσοχής. Όταν είναι θα εύκολη σε μικροϋποχωρήσεις, μπορεί να συνηθίσουμε στην πλήρη χαλάρωση και τότε διατρέχουμε τον κίνδυνο να φτάσουμε σε πόρωση συνειδήσεως. Ο εσωτερικός μας κόσμος, ενώ αρέσκεται εύκολα στο κακό παρά τ' αυτά, υπάρχει μέσα μας και αντίστασης. Ενώ η διάνοιά μας έγκυται επί τα πονηρά, εκ νεότος ημών, όμως, όταν αποφασίσουμε να ζήσουμε μια χριστιανική ζωή, δημιουργείται μέσα μας μια ηθική αντίσταση εναντίον του κακού. Και αυτή η αντίσταση μας βοηθάει στην απόκριση των πειρασμών και στην αποφυγή πτώσεων. Όταν όμως απρόσεκτα επιτρέψουμε μικροαβαρίες στη συνείδηση και μικροϋποχωρήσεις, τότε η αντίσταση εναντίον του κακού που υπάρχει μέσα μας εξασθενεί. Σιγά σιγά η φωνή της συνειδήσεως φημώνεται. Η θέληση χάνει την δύναμή της. Η υποχώρηση είναι πολύ πιο εύκολη. Συμβαίνει στην ψυχή ακριβώς ό,τι συμβαίνει στο σωματικό μας οργανισμό. Για να διατηρήσουμε το σώμα μας υγιές, πρέπει να προσέξουμε στην περιφρούση της υγείας μας. Μικρή έκθεση του σώματος σε ανθυγιεινές συνθήκες ζωής μπορεί να φέρουν βλαβερά για την υγεία αποτελέσματα. Οι μικροαποσεξίες σε θέματα υγείας εξασθενούν το ανοσοποιητικό σύστημα του σώματος και μπορεί η υγεία να οδηγηθεί σε όλεθρο με τις μικροαποσεξίες που μας εκθέτουν στη βλαβερή επίδραση νοσογόνων παραγόντων. Κατά παρόμοιον τρόπο, πρέπει να μην εξασθενούμε με μικροαποσεξίες το ανοσοποιητικό σύστημα της πνευματικής μας ζωής. Τα πνευματικά μας αντισώματα εξασθενούν όταν απρόσεκτοι είναι και εύκολα κάνουμε υποχωρήσεις και αβαρίες. Όπως διακριβώς στο σώμα, όταν εξασθενήσει το ανοσοποιητικό του σύστημα, κερδίζουν τα μικρόβια και οι διάφορες λοιμώξεις και το σώμα οδηγείται σε μαρασμό, φθήνει και καταραίει, κατά παρόμοιον τρόπο και ο πνευματικός μας οργανισμός, όταν χάσει την δύναμη αντιστάσεως εναντίον του κακού, υποκύπτει εύκολα σε πειρασμούς. Υποκύπτει εύκολα στις αματωρές προκλήσεις της ζωής και υποδουλώνεται σιγά σιγά στην δύναμη της αμαρτίας. Είναι ολέθρια τα αποτελέσματα των μικροϋποχωρήσεων, μικροαβαριών και της απροσεξίας και της ακριβίας στην πνευματική ζωή.
χρειάζεται πολύ προσοχή για να μπορέσουμε να προκόψουμε στην πνευματική ζωή, αγαπητοί μου ακρότε. Η τελειότης είναι ένα άθροισμα λεπτομεριών και κάποτε και το μεγάλο κακόν είναι άθροισμα λεπτομεριών. Στην πνευματική ζωή θα μπορέσουμε να προκόψουμε όταν έχουμε ειλικρίνεια και οι μικροαβαρίες όταν γίνονται συνειδητά κρύβουν έλλειψη ειλικρίνειας. Είπα και επαναλαμβάνω, κάνουμε κάθε στιγμή και κάθε ώρα σφάλματα. Αλλά αυτά δεν τα κάνουμε με συνείδηση ότι δεν πειράζει. Τα κάνουμε διότι παρασυρώμεθα. Μας είπε κάποιος κάποιο λόγο, αμέσως μέσα μας ξεσηκώθηκε θυμός εξυπαρπαγής. Σε λίγο, όταν θα συνέλθουμε, βλέπουμε ότι δεν έπρεπε να θυμώσουμε. Ζητάμε το έλεος του Θεού. Αποκαθίσατε η τάξη μέσα μας. Όταν όμως κάνουμε την αμαρτία μικρή έστω, αλλά θεληματικά και δεν έχουμε μέσα μας ειλικρίνεια, όταν κάνουμε την αβαρία συνειδητά, τότε διατρέχουμε τον κίνδυνο να φύγει η χαρά στο Θεό πάνω μας. Αυτό έπαθε ο Ιούδας. Αυτό έπαθε ο Δημάς. Αυτό έπαθαν πολλοί που ξεκίνησαν, μα δεν έφτασαν. Μιλήσουμε ότι για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την πνευματική ζωή, έχουμε ανάγκη από την χάρη του Θεού. Και η χάρη του Θεού είναι λεπτόν πράγμα. Δεν δίδεται στους ανειλικρινείς. Δίδεται στους αγωνιστές. Δεν μας χωρίζει από το Θεό οι πτώσεις. Μας χωρίζει από το Θεό η έλλειψη μετανοίας και οι θεληματικές μικροαβαρίες κρύβουν μια τάση αμετανοησίας. Η ψυχή, όπως είπα, μέσα της χάνει τα πνευματικά της αντισώματα. Σιγά σιγά φημώνεται η συνείδηση. Συνηθίζουμε στο κακό. Το μικρό γίνεται για μας προσφυλές. Και τότε το μεγάλο δεν είναι καθόλου δύσκολο. Θέλει λοιπόν πολύ προσοχή. Πολύ προσοχή στις μικροαβαρίες όταν γίνονται από έλλειψη ειλικρινίας. Διότι διώγουν την Θεία Χάρη. Και όταν η χάρη στο Θεού φύγει απάνε μας είναι θα αδύναμη. Τότε δεν έχουμε δύναμη αντιστάσεως. Οι προκλήσεις στη ζωή είναι πολλές. Οι πειρασμοί είναι μεγάλοι. Οι παγίδες ενώπιόν μας είναι άφθονες. Και η καταστροφή της πνευματικότητός μας μπορεί να γίνει θλιβερή πραγματικότητα. Προσοχή, προσοχή. Θέλει ακρίβεια η πνευματική ζωή και ειλικρίνεια. Αμαρτήσαμε. Ναι. Να το πούμε ενώπιον του Θεού. Να το εξομολογηθούμε αν είναι εξομολογήσιμο με ταπείνωση. Μην το κρύψουμε. Μην το επαναλάβουμε. Μην συνηθίσουμε να λέμε ότι μικρό ήταν το λάθος, δεν πειράζει. Αυτή απατηρεί σκέψεις ότι μικρό ήταν το λάθος, αυτή κρύβεται το μεγάλο κίνδυνο. Επαναλαμβάνω, οι θεληματικές μικροϋποχωρήσεις και μικροαβαρίες κρύπτουν κίνδυνο καταστροφής της ψυχής. Διότι δεν διευκολύνουν τη μετάνοια και την συντριβή και οδηγούν σιγά σιγά σε πόρωση, σε υποδούλωση της ψυχής, στην δύναμη του κακού. Αυτός είναι ο μέγιστος κίνδυνος για την πνευματική ζωή. Τις πτωχές μου σκέψεις πάνω στο τόσο σοβαρό θέμα του κινδύνου που διατρέχουμε από τις θεληματικές μικροϋποχωρήσεις και μικροαβαρίες στη συνείδησή μας. Δεν είναι τρομακτικό να πέσουμε σε μικροσφάλματα. Τρομακτικό είναι, όπως είπα και τονίζω διαφορετικά την φορά, να δικαιολογούμε τον εαυτό μας και να θοπεύουμε τον εαυτό μας.
Τρομακτικό είναι να πέσουμε σε μικροσφάλματα και να υποκύπτουμε συνεχώς από αμέλεια και απροσεξία. Όταν μέσα μας υπάρχει ειλικρίνεια και η αληθή συνέστηση των σφαλμάτων μας, είτε μικρών είτε μεγάλων, ο Θεός δεν φεύγει από κοντά μας. Να το προσέξουμε, αγαπητοί μου ακροατές. Ο Θεός κρύπτει τον πρόσωπόν Του και δεν τον βλέπουμε όταν έχουμε ανηλικρίνεια, όταν θεληματικά υποκύπτουμε κατ' επανάληψη στο κακό, όταν κάνουμε μικροαβαρίες και μικροϋποχωρήσεις χωρίς συνέστηση των σφαλμάτων μας. Όταν έτσι αμνηστεύουμε τις μικρές μας πτώσεις και δίνουμε εύκολα συγχωροχάρτη στον εαυτό μας, χωρίς να μας διακρίνει συντριβή και ειλικρινής μετάνοια. Η μετάνοια ελκύει την χάρη του Θεού, αλλά δεν είναι δυνατή σε εκείνον που δεν έχει ειλικρίνεια. Η μετάνοια είναι δώρον Θεού. Η μετάνοια είναι ο μαγνήτης που εκλυκεί την χάρη του Θεού και η τορπίλα η οποία εξολοθρεύει και καταστρέφει την αμαρτία. Αλλά σε όποιον έχει ανηλικρίνεια και θεληματικά προχωρήσει σε μικροαβαρίες τη συνείδησή του, η μετάνοια δυσκολοτάτη. Γι' αυτό ο κίνδυνος είναι μεγάλος. Γι' αυτό η χάρη του Θεού φεύγει. Γι' αυτό ο γκρεμός είναι επιθύρες. Προσοχή. Μην πάθουμε το πάθημα του προδότου και αχάριστου Ιούδα. Ας προσέξουν πάρα πολύ για την συνέχεια της πνευματικής μας ζωής. Πολλοί ξεκίνησαν, αλλά λίγοι έφτασαν στο τέρμα με το στεφάνι της νίκης. Εάν θέλουμε να προοδεύσουμε στην αρετή και να πετύχουμε μια ηθική τελειότητα, μην κάνουμε εύκολα μικροαβαρίες. Πρέπει να είμεθα ανυποχώρητοι στη δύναμη του κακού. Μην δικαιολογούμε εύκολα τον εαυτό μας. Και προς Θεού, μην φημώνουμε ποτέ την φωνή της συνειδησιός μας. Πρέπει να πάρουμε τη χριστιανική ζωή με ειλικρίνεια. Να αγωνιστούμε με καθαρότητα και συνέπεια και να είμαι θα εύκολοι στην επανόρθωση των σφαλμάτων μας. Προς τούτο, πρέπει με ειλικρίνεια να εξετάζουμε την πορεία της ζωής μας. Να ερευνούμε τα βάθη της καρδιάς μας και να επιπλήττουμε τον εαυτό μας όταν τον βλέπουμε εύκολα να γλιστράει. Μην θεωρούμε τα μικρά σφάλματα ασήμαντα. Μην επιτρέπουμε ποτέ στον εαυτό μας να έχει ελαστική την συνείδηση. Όχι. Ακρίβεια συνειδήσεως είναι η βάση για τη συνέχεια της πνευματικής ζωής. Και να είμεθα εύκολη σε μετάνοια και εξήτηση του ελέους του Θεού. Να είμεθα άνθρωποι με συνεχή αγώνα, με συνεχή προσπάθεια καθάρσεως της καρδιάς μας και προόδου πνευματικής. Όταν αγωνιζόμαστε με ειλικρίνεια, θα βλέπουμε ότι ο Θεός είναι κοντά μας. Θα μας γεμίζει ο Θεός με την χάρη Του. Θα δίδει πνευματική καρποφορία στη ζωή μας. Θα μας αναδεικνύει νικητές. Μην λησμονούμε ποτέ αυτές τις βασικές αλήθειες για να μπορέσουμε να απολαύσουμε το μέγα δώρο που λέγεται πνευματική ζωή και ένωση με το Θεό. Τελειώνω, αγαπητοί μου ακροατές, τις φτωχές μου αυτές σκέψεις
και ελπίζω να τη συμπληρώσω σε προσεχή εκπομπή. Προσοχή στην ακρίβεια της πνευματικής μας ζωής. Οι μικροαβαρίες έχουν άσχημο το αποτέλεσμα. Οι μικροϋποχωρήσεις στη συνείδηση δείχνουν άνθρωπον αμελή, απρόσεκτον και όχι ειλικρινή. Είπα και παραλαμβάνω, πέφτουμε σε σφάλματα και ποτέ θα μπορέσουμε να είμεθα αναμάρτητοι. Ένας μόνον είναι ο αναμάρτητος ο Κύριος. Πέφτουμε σε σφάλματα, αλλά να πέφτουμε εξυφαρπαγής και όχι θελημένα. Και ευθύς ως πέσουμε σε μικρό ή μεγάλο σφάλμα, να μετανοήσουμε ειλικρινώς και να ζητήσουμε το έλεος του Θεού. Να γονατίσουμε και να εκετεύσουμε τον Θεό να μας συγχωρήσει. Ο Θεός είναι πανάγαθος. Δέχτη μετανιά μας. Έπειτα, η πνευματική ζωή είναι μία συνεχής πτώσης και ανάστασης. Αλλά συνεχής ανάστασης, όχι μόνο πτώσης. Αυτός ο οποίος πέφτει και δεν ανίσταται, αυτός είναι ο χαμένος. Αυτός ο οποίος πέφτει αλλά ανίσταται, αυτός είναι εκείνος τον οποίον η χάρις του Θεού περιλούει και σώζει. Ο Κύριος ήλθεν καλέσει αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Όταν έχουμε συνέστηση ότι σφάλουμε και κάνουμε αγώνα ειλικρινή, επανορθώσεις του σφάλματος, μας συγχωρεί ο Θεός. Όταν όμως λέμε, δεν πειράζει, αυτό που έκαμα δεν είναι πολύ βαρύ. Ας αφήσω αυτό που στο οποίο παρασύρθην δεν είναι πολύ σπουδαίο. Τότε υπάρχει κίνδυνος. Κίνδυνος εγκαταλείψεώς μας από τη χάρη του Θεού. Πολύ προσοχή. Οι μικροϋποχωρήσεις και μικροαβαρίες στην πνευματική ζωή κρύβουν κινδύνους και θάνατο. Κρύβουν ηθική καταστροφή. Η ακρίβεια και η συνεχής μετάνοια και η εξήτηση του ελέους του Θεού μας εξασφαλίζουν σταθερή πορεία και την παρουσία της χάρης του Θεού. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο να μας δίνει πάντα συνείδηση ακριβίας, να αφυπνίζει πάντα το φως που υπάρχει μέσα μας, να ενισχύει πάντα την δύναμη αντιστάσεως εναντίον του κακού που υπάρχει στην καρδιά μας. Ποτέ, ποτέ μην υποδουλωθούμε σε πεπορεμένη συνείδηση. Ας το προσέξουμε, εάν θέλουμε να έχουμε χαρά, να έχουμε τον Θεό κοντά μας, να νιώθουμε την παρουσία Του, να ζούμε μια πνευματική ζωή με πρόοδο και με επιτυχία. Ας προσέξουμε, ειλικρίνεια, ακρίβεια, όχι συνειδητές μικροϋποχωρήσεις και μικροαβαρίες, για να έχουμε εξασφαλισμένη την χάρη του Θεού στην πορεία μας. Αυτό να είναι η προσευχή μας και αυτό εύχομαι σε όλους σας και σε όλους μας. Ας το προσέξουμε, αγαπητοί μου ακροατές. Αυτά για σήμερα και αν θέλει ο Θεός θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα. Ο Θεός να είναι πάντα μαζί σας. Μυστικά πνευματικής ζωής με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη πρώην Πειραιός κύριο Καλίνικο. Αγαπητοί μακροατέ, χαίρετεν Κυρίω. Σας εύχομαι πλούσιο των φωτισμών την ευλογία και την χάρη του Θεού. Θα πούμε και σήμερα κάποιο βασικό στοιχείο της πνευματικής ζωής που πρέπει να προσέξουμε εάν θέλουμε να μην θρενήσουμε την καταστροφή του εαυτού μας. Στις μάχες τις πολεμικές πολύ μεγάλο ρόλο παίζει η θωράκισης.
και βλέπετε ότι σήμερα έχουν γενικευθεί τα τεθωρακισμένα. Τάγκς τεθωρακισμένα, αυτοκίνητα τεθωρακισμένα, πλοία τεθωρακισμένα. Η θωράκιση δημιουργεί άμυνα εναντίον του επιτιθεμένου και προφυλάσσει. Και όσο ισχυρότερη είναι η θωράκιση, τόσο μεγαλύτερη ασφάλεια παρέχει. Στρατός που δεν έχει θωράκιση είναι εκτεθειμένος στον επιτιθέμενο. Και γίνεται τόση προσοχή σήμερα και τόσος λόγος για την θωράκιση των στρατευμάτων. Αλλά αν η θωράκιση ενός στρατεύματος είναι απαραίτητη προς αντιμετώπιση του εχθρού και ο ψυχικός μας οργανισμός έχει ανάγκη πνευματικής θωρακίσεως προς αντιμετώπιση των πολεμίων οι οποίοι μας περιτριγυρίζουν, δεν γίνεται μία συνεχής πάλι μέσα μας? Δεν είμαστε σε μία συνεχή εμπόλεμη κατάσταση? Δεν έχουμε απέναντί μας εχθρούς οι οποίοι επιβολεύονται την ισοτερία της ψυχής μας? Δεν μας περικυκλώνουν πειρασμοί, αντιθέσεις, μικρόβια πνευματικά? Έχουμε ανάγκη θωρακίσεως του οργανισμού μας για να αντέχουμε. Και βέβαια ο Θεός μας έχει δώσει μέσα μίαν δύναμη αντιστάσεως. Εάν έχουμε φωτισμένη την συνείδηση, μέσα μας υπάρχει δύναμη αντιστάσεως, αλλά αυτή έχει ανάγκη θωρακίσεως μεγαλυτέρας. Συμβαίνει στον ψυχικό μας οργανισμό ό,τι συμβαίνει και στο σωματικό μας οργανισμό. Και το σώμα έχει ανάγκη να θωρακίσεως προς αντιμετώπιση των μικροβίων που μας περιβάλλουν. Και αυτή η θωράκιση είναι το ανοσοποιητικό σύστημα με το οποίο ο Θεός έχει πρικίσει κάθε άνθρωπο. Αυτό το ανοσοποιητικό μας σύστημα πνίγει τα μικρόβια και προστατεύει τον οργανισμό από αρρώστιες. Είναι η άμυνα εναντίον των ασθενειών. Η δε νόσος του αιώνος μας ακριβώς αυτό το κακό κάνει. Καταστρέφει το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Η νόσος του αιώνος καταστρέφει την οθωράκιση του οργανισμού. Ο οργανισμός χωρίς θωράκιση είναι πρόσβλητος στα μικρόβια και οδηγείται σε θάνατο. Αλλά και ο πνευματικός οργανισμός έχει ανάγκη θωρακίσεως και πρέπει το ανοσοποιητικό σύστημα της ψυχής μας να είναι υγιές, να είναι ισχυρόν για να πνίγει τα μικρόβια, τα ψυχικά και να μας προφυλάσει από κινδύνους ψυχικούς. Ανάγκη λοιπόν πνευματικής θωρακίσεως. Να οι σκέψεις πάνω στις οποίες θα απασχολήσω σήμερα την αγάπη σας. Ανάγκη
πνευματικής θωρακίσεως του ψυχικού μας οργανισμού. Πλήκτοι εχθρών μας περιβάλλουν, εχθροί έσωθεν και έξωθεν, εχθροί εσωτερικοί, οι οποίοι είναι άκρως επικίνδυνοι, είναι τα πάθη μας, η κλίση μας προς το κακόν, τα ελαττώματά μας, είναι ο παλαιός άνθρωπος που κρύβεται μέσα μας, διότι από τους πρωτοπλάστους κληρονομήσαμε την προς το κακόν κλίση. Εχθροί εξωτερικοί, όλη η κοινωνία δίπλα είναι μία παγίδα. Με τα κακά παραδείγματα, με το πνεύμα των αμαρτωλών και κοσμικών, με τις κακές συνήθειες, είναι εχθροί που αν δεν προσέξουμε και αν δεν έχουμε θωράκιση ψυχική, θα υποστούμε επιβλαβή και επικίνδυνο την επίδραση και θα διατρέξουμε τον κίνδυνο συσχηματισμού το αιώνι τούτο. Το περιβάλλον εξασκεί μεγάλη δύναμη, μας ορθεί στην αμαρτία και θέλει θωράκιση του εαυτού μας για να ανθιστάμεθα. Είναι ίσως ο πιο ύπουλος και ο πιο επικίνδυνος εχθρός. Και βλέπει κανείς σήμερα πόσους και τόσους χριστιανούς να συμμορφώνονται με το πνεύμα της εποχής. Είναι μια προδοσία της χριστιανικής ιδιότητας. Δίνονται έξαλα όπως δίνονται και άνθρωποι του κόσμου. Ζουν απρόσεκτα όπως ζει ο άνθρωπος ο οποίος είναι μακριά από τον Θεό. Το περιβάλλον εξασκεί μια γοητεία και δύναμη επικίνδυνων και είναι ίσως σήμερα ο μεγαλύτερος πειρασμός. Θέλει θωράκιση πνευματική να αντέχουμε και να πηγαίνουμε κόντρα προς το αμαρτωλό περιβάλλον, να έχουμε οδηγόν τον νόμο του Θεού και όχι οδηγόν το πνεύμα του κόσμου, το πνεύμα της εποχής. Αλλά και ο διάβολος είναι ο μεγάλος εχθρός μας. Περιπατεί ως λέον αιρεόμενος, ζητών την εκαταπίη, όπως λέει η Αγία Γραφή. Στείνει παγίδες, βάζει λογισμούς κακούς, δημιουργεί πειρασμικές καταστάσεις, οθεί στην αμαρτία. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας εχθρούς, έχουμε κινδύνους. Θέλει θωράκιση ο πνευματικός μας οργανισμός να ανθέξουμε και να αμυνθούμε σε όλους αυτούς τους επιτιθεμένους, οι οποίοι ένα σκοπό έχουν, την ψυχική μας καταστροφή και την υποδούλωσή μας εις την δύναμη της αμαρτίας και του κακού. Μας περιτριγυρίζουν λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, κίνδυνοι πολύ πνευματικοί. Εναντί αυτών πρέπει να έχουμε δύναμη αντιστάσεως και σαν πρώτη υποχρέωσή μας είναι η θωράκιση η πνευματική του εαυτού μας για να ανθέξουμε. Και αν θα θέλατε αυτήν την έννοια της θωρακίσεως να την κάνω πιο λιανά, θα λέγατε εξής πρακτικά. Πρώτον, πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως τα ασθενή σημεία του χαρακτήρας μας. Όλοι δεν έχουμε τα ίδια ασθενή σημεία. Άλλος είναι πιο επιρρεπής σε ηθικές πτώσεις. Άλλος είναι πιο επιρρεπής στον εγωισμό. Άλλος είναι πιο επιρρεπής στην κακία και το μίσος. Άλλος είναι πιο επιρρεπής στο πιωτό και την ακράτεια του φαγητού. Άλλος είναι πιο επιρρεπής στο θυμό και την οξυχολία. Υπάρχουν πολλά ασθενή σημεία του χαρακτήρος. Όλοι δεν έχουμε την ίδια δύναμη κακού μέσα μας. Δεν έχουμε τα ίδια ασθενή σημεία. Εδώ λοιπόν χρειάζεται σοφία και προσοχή. Θα περιφορήσουμε ιδιαίτερα τα ασθενή σημεία του χαρακτήρος. Δηλαδή, εάν δεν έχεις τάση μέσα σου θυμού, αλλά είσαι πράος, όμως έχεις τάση φιλαργυρίας και κλοπής, εκεί θα προσέξεις πιο πολύ τον εαυτό σου. Θα θωρακίσεις αυτήν την τάση που έχεις να κλέβεις και να έχεις λεφτά πολλά και δει όχι δικά σου. Εκεί θα προσέξεις το ασθενές σου σημείο. Εάν δεν έχεις ροπήν σε έκφυλα πράγματα, αλλά έχεις μέσα σου ροπή σε εγωισμό και σε εγωκεντρικότητα,
πρόσεξε, εκεί θα δώσεις την πρόσεξη τη μεγαλύτερη. Τα ασθενή σημεία είναι τα πιο επικίνδυνα. Αυτά ανοίγουν τις πόρτες εισόδου του κακού στην ψυχή. Ο δε διάβολος εκμεταλλεύεται τα ασθενή σημεία του χαρακτήρους μας και συμμαχεί. Συμμαχεί με τις αδυναμίες μας. Συμμαχεί με τον εγωισμό μας. Συμμαχεί με το θυμό μας. Συμμαχεί με την κακία μας. Και αυτά κοιτάει να μας να εξογκώσει. Το πρώτο λοιπόν που χρειάζεται σαν πράξη θωρακίσεως είναι περιφρούρησης των ασθενών σημείων του χαρακτήρας. Τούτο προϋποθέτει μία γνώση του εαυτού μας. Κάθισε λοιπόν αδελφέ ήσυχα στο δωματιό σου και αρέμα την καρδιά σου. Όχι μία φορά αλλά πολλές φορές. Εκεί θα δεις πού ρέπεις. Πού είσαι πιο ευάλωτος. Είσαι στο θυμό. Είσαι στον εγωισμό. Είσαι στο φθόνο. Είσαι στην κακεντρέχεια. Είσαι στην εκδικητικότητα. Είσαι στη φλαργυρία. Είσαι στην ασπλαγνία. Είσαι στις έκφυρες ροπές. Πού κλείνεις πιο πολύ. Εκεί πρόσεξε ιδιαιτέρως. Εκεί θωράκισε τον εαυτό σου πιο πολύ. Εκεί συγκέντρωσε την προσοχή σου. Να μην σου κάνει ρήγμα ο διάβολος και εισέθει την ψυχή σου. Πρόσεξε το σημείο στο οποίο είσαι πιο ευάλωτος. Γιατί εκεί θα επιτεθεί ο διάβολος. Όπως ακριβώς συμβαίνει στα στρατεύματα. Όταν υπάρχουν δύο αντιτιθέμενα στρατεύματα, το καθένα κοιτάει να βρει το ασθενές σημείο του αντιπάλου. Εκεί επικεντρώνει την όλη επίθεση για να κάνει κάποιο ρήγμα. Κάπου που ο αντίπαλος είναι πολύ ισχυρός, δεν επιτίθεται. Επιτίθεται στα ασθενή σημεία. Και αυτό λέγεται και στρατηγική τέχνη. Αυτό λέγεται εξυπνάδα. Θα έχετε ακούσει ασφαλώς ότι στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ο πανούργος Χίτλερ κατόρθωσε να μάθει τα ασθενή σημεία της γραμμής Μαζινό όταν επρόκειτο να επιτεθεί αντίον της Γαλλίας. Η γραμμή αμυντική η οποία προστάτευε την Γαλλία λέγεται γραμμή Μαζινό και θεωρείται απόρθητη, αλλά ο Χίτλερ επεσήμανε ασθενή σημεία και δει εκεί που ήταν δίπλα στα βελγικά σύνορα. Έκαμε λοιπόν παράκαμψη. Δεν επετέθη στα ισχυρά σημεία της γραμμής Μαζινό, αλλά δια του Βελγίου επετέθη στα ασθενή σημεία. Έσπασε το μέτωπο και σε λίγες μέρες ήταν στο Παρίσι και εγελιοποιήθηκε η Γαλλία από τον παράφρονα Χίτλερ. Αυτό συμβαίνει και στην ψυχή μας. Ο πανούργος διάβολος κοιτάει τα ασθενή μας σημεία. Αυτό να περιφρουρήσουμε. Εκεί επιτίθεται. Δεν επιτίθεται εκεί που αντέχουμε, αλλά εκεί που δεν αντέχουμε. Και αν μας βρει απρόσεκτους, τότε κάνει επίθεση, σπάει το μέτωπο, μπαίνει μέσα και καταστρέφει την ψυχή. Το πρώτο λοιπόν και βασικό, περιφρούρησης και θωράκισης των ασθενών σημείων του χαρακτήρας μας, των ασθενών σημείων του εαυτού μας, για να μην επιτρέψουμε εύκολα την διείδηση του κακού, την μόλυνση και την καταστροφή της ψυχής μας. Προχωρώ αγαπητοί μου ακροατέ, θα αναφέρω στη συνέχεια ένα άλλο σημείο που πρέπει να προσέξουμε να το θωρακίσουμε. Αναγκαιότης μεγάλη ισχυροποιήσεως της θελήσεως. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκφύσεως έχουν ισχυράν θέληση και άλλοι που είναι ασθενείς στην θέληση. Αυτή είναι πιο επιρρεπή στο κακό και ευμετάβλητη. Η θέληση ισχυροποιείται με άσκηση και με σκέψεις και με συνεχείς αποφάσεις. Μη μένεις έτσι. Λάμβανε κάθε μέρα αποφάσεις διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού σου. Σκέψου κάθε μέρα να πείθεις τον εαυτό σου περί της αναγκαιότητας να ζήσεις εν Χριστώ και να είσαι σταθερός στη ξενική σου πορεία. Σκέπτου κάθε μέρα τον κίνδυνο του πνευματικού θανάτου και τον κίνδυνο που κρύβει η αμαρτία. Σκέψου κάθε μέρα την παροδικότητα της παρούσης ζωής. Πάρικες μεν εν γη αλωτρία. Θα δώσουμε λόγον στο Θεό για τον τρόπο της ζωής μας. Να το σκεπτόμεθα. Όλες αυτές σκέψεις και άλλες παρόμοιες βοηθούν στην ισχυροποίηση της θελήσεως. Η θέληση να είναι άκαμπτη στην διάπραξη του αγαθού και απόκριση του κακού. Να μην είναι
η θέληση ασθενής, ώστε να υποκύπτει εύκολα. Θέλει θωράκιση η θέλησή μας και η θωράκιση γίνεται με δική μας προσωπική προσπάθεια. Χωρίς λόγον του Θεού, η πνευματική θωράκιση είναι αμφίβολος. Είναι ίσως το ισχυρότερο μέσο που πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως. Συνεχίζω να αναφέρω μέσα θωρακίσεως του πνευματικού μας οργανισμού. Ισχυρό μέσο θωρακίσεως είναι η συχνή μυστηριακή ζωή, συχνή εξομολόγηση, σοβαρή εξομολόγηση. Όχι βέβαια την διάθεση να έχουμε το πνευματικό στην τσέπη, αυτό είναι αρρωστημένο, αλλά κάθε 1,5-2 μήνες ένα από το πνευματικό σου. Πες δύο λόγια. Έχει επαφή μαζί του πνευματική, όχι εξάρτηση, αλλά να είναι ο καθοδηγός σου. Εξάρτηση θα έχεις από τον Χριστό. Ωστόσο, η εξομολόγηση θωρακίζει, διότι σε καθιστά προσεκτικότερο να μην επαναλάβεις αυτά που χθες παρέλειψες και στα οποία παρασύρθεις. Η συχνή Θεία Κοινωνία είναι το Α και το Ω. Είναι η ένωση με τον Χριστό. Η τροφοδοσία μας η πνευματική είναι Λόγος Θεού και Θεία Κοινωνία. Άρτο ζωής είναι ο Λόγος του Θεού και η Θεία Κοινωνία. Χωρίς Θεία Κοινωνία δεν δημιουργούνται πνευματικά αντισώματα εναντίον του κακού. Η Θεία Κοινωνία μας ενώνει με τον Κύριο. Συχνή λοιπόν συμμετοχή στο ποτήριο της ζωής. Είναι κακή στη συνήθεια να κοινωνούν πολύ αραιά. Όσοι δεν νιώθουν την ανάγκη να κοινωνούν συχνά, δεν είναι σωστοί χριστιανοί. Είναι απλώς χλιαροί χριστιανοί και χριστιανοί της ταυτότητας. Εάν μη φάγετε το σώμα του Υιού του ανθρώπου και πίετε αυτό το αίμα, ούτε έχετε ζωή εν εαυτής, είπε ο Κύριος. Πρέπει να πίνουμε συχνά το αίμα του και να τρώμε την σάρκα του, να κοινωνούμε δηλαδή σώμα και με Χριστού, για να έχουμε μέσα μας ζωή. Έτσι, με τη συχνή Θεία Κοινωνία ισχυροποιείται η θέληση. Αγιάζεται ο εσωτερικός μας κόσμος, ενούμεθα με τον Κύριο και εξασθενεί μέσα μας η δύναμη του κακού. Αλλά και συνεχής άσκηση εγκρατείας είναι μέσον θωρακής του εαυτού μας. Εδώ έχει θέση και η νηστεία. Η νηστεία σαν άσκηση εγκρατείας είναι μέσον θωρακής του εαυτού μας. Να το προσέξουμε. Γι' αυτό η Εκκλησία έχει πάγιες νηστείες, ημέρες νηστείας. Τετάρτη και Παρασκευή, ημέρα νηστείας. Μη φάγεις κρέας, ούτε γάλα, ούτε ψάρι, ούτε αυγά. Φάει απλώς ένα λαδρό φαγητό. Είναι ημέρες ασκήσεως. Έτσι, κάνεις μια αυτοσυγκράτηση και βοηθάς και το σώμα σου να είναι ανθεκτικότερο εις την δύναμη του κακού. Η νηστεία καθαίρει τα πάθη. Είναι θαυμάσιος τρόπος πνευματικής θωρακίσεως. Είναι ωραίος τρόπος πνευματικής ασκήσεως. Όλο το χρόνο, Τετάρτη και Παρασκευή, θα πρέπει να νηστεύουμε, όπως να νηστεύουμε το καταδύναμη, όσοι έχουν υγεία, τις υπόλοιπες ημέρες τις νηστίσιμες. Τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, το Σαντάμενο των Χριστουγέννων, το 15 Αύγουστο. Όλες οι νηστείες και τις άλλες ημέρες που έχει καθορίσει η Εκκλησία ως νηστείες, είναι ημέρες εντατικοτέρου πνευματικού αγώνος και ασκήσεως. Βοηθάει πάρα πολύ η εγκράτεια από λιπαρές τροφές στην ενδυνάμωση της θελήσεως προς το αγαθόν. Γι' αυτό και η νηστεία είναι ωραίο στοιχείο του πνευματικού αγώνος και ωραίος τρόπος πνευματικής θωρακίσεως. Μην το ζημονούμε. Θεία Κοινωνία, συχνή εξομολόγηση, λατρευτική ζωή, διότι η λατρευτική ζωή βοηθάει τα μέγιστα, ισχυροποιεί την θέληση, συμμετοχή στη ζωή της Εκκλησίας, όλα βοηθούν, θωρακίζουν, δημιουργούν άμυναν ψυχική, δημιουργούν πνευματικά αντισώματα, ενισχύουν το ανοσιοποιητικό πνευματικό μας σύστημα και υπάρχει έτσι δυνατότης αμήνης εναντίον του κακού, αντιδράσεως εναντίον του κακού, περιφορήσεως του εαυτού μας, περιφορήσεως του μεγάλου θησαυρού που λέγεται ζωή εν Χριστώ, ζωή πνευματική. Πνευματική θωράκιση
του ψυχικού μας οργανισμού αναγκαιοτάτη. Είπα μερικά πρακτικά μέσα, προχωρώ και συμπληρώνω. Εδώ ακριβώς έχει την θέση του και ο συνεχής πνευματικός αγών. Πάλι και αγώνας, στρατιώτες Χριστού ήμαθα. Η επίγεια ζωή είναι στρατεία, τώρα για Απόστολος Παύλος. Και σαν στρατιώτη Χριστού πρέπει να έχουμε θωράκιση, να είμαι έτοιμο πόλεμοι, για να μην καταβληθούμε, αλλά εμείς να καταβάλουμε τον αντίπαλον. Ενδύσασε την πανοπλία του Θεού, λέει ο Παύλος, προς το δύναστε ημαστίνε, προς τας μεθοδίας του διαβόλου. Να ενδύσουμε την πανοπλία του Θεού. Να αντισταθούμε προς τον διάβολο. Και ο Παύλος μας τα αναφέρει και όπλα πνευματικά. Και είναι περιασμένος από τον εξαπλισμό και την εξάρτηση του στρατιώτου της εποχής του. Ωστόσο, εμείς σαν πνευματικοί στρατιώτες θα πρέπει να αγωνιστούμε και συνεχώς να αγωνιζόμεθα και να ξέρουμε την χρησιμοποίηση των πνευματικών όπλων. Να έχουμε πλήρη γνώση της πίστεως και σαφή γνώση του θελήματος του Θεού. Να έχουμε καρδία ανυψωμένη προς τον Θεό και συνεχώς μνήμη της παρουσίας του Θεού. Να έχουμε άγρυπνον παρακολούθηση των κινήσεων της καρδίας. Να επιτηρούμε τα αισθήματά μας και τους λογισμούς μας. Να μην αφήνουμε το κεφάλι μας αμπέλι ξέφραγο, αλλά να ελέγχουμε τους λογισμούς μας. Να έχουμε φυλακή στα μάτια και στην ακοή. Να έχουμε άγρυπνον παρακολούθηση των κινήσεων της καρδίας και γενικότερα του εαυτού μας. Αγώνας πνευματικός. Ο αγώνας θωρακίζει, εξοπλίζει, ενδυναμώνει. Ο αγώνας ο πνευματικός μας εξασφαλίζει την ειρήνη. Ο μη αγωνιζόμενος αγωνιά. Ο αγωνιζόμενος ηρεμεί και ισορροπεί. Έπειτα η αγιώτης δεν είναι τίποτε άλλο παρά αγωνιστικότης. Ακούμε τη λέξη αγιώτα και νομίζουμε ότι είναι κάτι το αναμάρτων, σφάλμα. Ο Άγιος είναι αγωνιστής, δεν είναι αναμάρτος. Και εμείς, επειδή έχουμε προορισμό να γίνουμε Άγιοι και πρέπει εκεί να τίνουμε ως αγιώτα, πρέπει να είμαστε οι αγωνιζόμενοι. Δια του πνευματικού αγώνος θωρακίζουμε τον εαυτό μας, ενώ όποιος δεν αγωνίζεται και κοιμάται, αυτός κυριαρχείται από την δύναμη της αμαρτίας. Σε αυτόν τότε αναπτύσσεται η ραστόνη και η τεμπελιά και διατρέχει τον κίνδυνο της υποδουλώσεως στην δύναμη του κακού. Διαγώνος επιτυγχάνουμε την πρόοδο την πνευματική, την αύξησή μας εν Χριστώ, την καρποφορία, την κατάκτηση των αρετών, την ένωση μας με τον Θεό, την πρόοδο μας, την περιφρούηση του εαυτού μας, την άμυνα εναντίον του κακού και την ευαρέστησή μας ενώπιον του Θεού. Ο αγών, που είναι πολύπλευρη βέβαια έννοια, απλώς επιγραμματικός αναφέρω, άλλη φορά θα μιλήσουμε εκτεταμένος πνευματικού αγώνος, ο αγών είναι εκ των όνων απαραίτητος για την πνευματική θωράκιση του εαυτού μας και την αντίσταση εναντίον του κακού. Τελειώνω αγαπητοί μου αδελφοί και αναφέρομαι σε ένα άλλο όπλο παρεμφερέζον τα προηγούμενα, που ίσως είναι εκείνο που ενώνει όλα τα άλλα. Η συχνή προσευχή, αυτή μας ενώνει με τον Θεό και αφυπνίζει την συνείδησή μας. Η συχνή προσευχή είναι το οξυγόνον που εισέρχεται στην καρδιά. Όταν επικοινωνούμε συχνά με τον Θεό, τότε ισχυροποιείται η θέληση, τότε αφυπνίζει τη συνείδηση, τότε αυξάνει ο ζήλος, τότε προκόπτομεν. Η συχνή προσευχή είναι η επικοινωνία με τον Θεό. Όταν λέγει ο Παύλος να ενδυναμούμεθα εν Κυρίω, αυτή η ενδυνάμωση εν Κυρίω επιτυγχάνεται δια της προσευχής της συχνής, της σκέψης του Θεού,
και της θείας κοινωνίας. Εν δυναμού εν Κυρίω, λέγει, και εν το κράτης ισχύος αυτού, με την χάρη του Θεού θα αντισταθούμε στο κακό. Μιλούμε περί θωρακίσεως, μα εάν ο Θεός δεν μας βοηθήσει, όλες οι ανθρώπινες προσπάθειες θα αποβούν εις μάτιν. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπία σαν οικοδομούντες. Και αν μη Κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτιν εγρύπνης να φυλάσσον. Η προσευχή θα μας δώσει την χάρη του Θεού. Θα ελκύσει το έλος του Θεού. Θα μας δώσει την δύναμη. Ο Κύριος να αντισταθούμε. Η προσευχή είναι το σπουδαιότερο μέσο πνευματικής θωρακίσεως. Άνθρωπος που προσεύχεται θωρακίζεται. Μένει ο διάβολος μακριά. Άνθρωπος που δεν προσεύχεται είναι ευάλωτος εις την δύναμη του κακού. Ανάγκη λοιπόν, αγαπητοί μου αδερφοί, πνευματική θωρακίσεως. Μην το παίρνουμε ανέμελα. Εάν θέλουμε να ζήσουμε μια χριστιανική ζωή με συνέπεια, με ειλικρία και απειρότητα, πρέπει να προσέξουμε την πνευματική μας θωράκιση. Πολλοί κυκλώθεν οι εχθροί, όμως μίζων ο εν ημίν ήρων τον κόσμο. Ο Χριστός που μέχρι από μέσα μας είναι πολύ ισχυρότερος από όλους τους εχθρούς μας περιβάλλουν. Αλλά για να έχουμε τον Χριστόν, πρέπει να έχουμε αγαθήν την πρόθεση να τον καλούμε εντό μας και να κάνουμε το ανθρωπίνος δυνατόν. Έτσι, κάνοντας το ανθρωπίνος δυνατόν, θωρακίζουμε τον εαυτό μας και με την χάρη του Θεού το δύσκολο γίνεται εύκολο και το ακατόρθωτο κατόρθωτο. Με την χάρη του Θεού προφυλασσόμεθα, ενδυναμούμεθα, ενισχυόμεθα εις την δύναμη εναντίον του κακού και στην κατόρθωση του αγαθού. Εύχομαι ο Κύριος μας να ευλογεί όλους σας, να ευλογεί τις καρδιές όλων, να αφυπνίζει τα συνειδήσεις μας, να μας θωρακίζει πνευματικά, να μας διατηρεί ενωμένους μαζί του και να μας αξιώσει μέχρι τελευταίας μας αναπνοής να αγωνιστούμε τον καλό αγώνα, να ευαρεστήσουμε ποιόν του και να εξωθούμε της επρανίου βασιλείας του. Ο Θεός μαζί σας, καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα. Περιούσιος λαός ετών τεσμάς.